Και ξέρουμε, μάθαμε ότι θα έχουμε και πολλούς επαγγελματίες αναβάτες. Πολλούς επαγγελματίες που λένε στον χώρο του ποδηλάτου φέτος. Ναι, θα έχουμε πολλούς επαγγελματίες αναβάτες και στον χώρο του ποδηλάτου και στον χώρο του τρεξίματος. Ήδη για τον χώρο του τρεξίματος θα έχουμε τον Νίκο Ντογκουαλοφύρη, ο οποίος είναι ο επίσημος αθλητής της Σάλομον. Είναι ο καλύτερος Έλληνας αθλητής για το 2008, αθλητής ορεινού τρεξίματος. Έχει ενταχθεί πλέον στη διεθνή ομάδα της Σάλομον. Δηλαδή, να πούμε ότι ο Καλοφύρης ο Νίκος φέτος έχει επιλέξει για την Ελλάδα να κάνει δύο αγώνες, να κάνει τον Sky Olympus Marathon και να τρέξει τον αγώνα της Φεδάμης. Και έχει να κάνει και τέσσερις διεθνείς αγώνες. Είναι ο αγώνας που γίνεται πάνω στο Νεπάλ. Είναι στο Μομπλάνο ο μεγάλος αγώνας που είναι ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Και έχει να κάνει και ένα αγώνα στις Άντες. Δηλαδή, ας πούμε, έχει επιλέξει σαν αθλητής Σάλομον τέσσερις διεθνείς και δύο αγώνες στην Ελλάδα, που ανάμεσα αυτούς είναι ο αγώνας του Sky Olympus Marathon και της Φεδάμης. Εκτός από τον Καλοφύρη τον Νίκο, έχουμε και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα του ορεινού τρεξίματος. Η Σάλομον στέλνει τέσσερις αθλητές στην Φεδάμη. Έχουμε αθλητές βεληνικούς, η Ιόρκα Team κατεβάζει πολύ μεγάλους αθλητές. Δηλαδή, μαζεύουμε όλα τα μεγάλα ονόματα που έχουν να κάνουν με το ορεινό τρέξιμο. Και με το ποδήλατο έχουμε εξίσου μεγάλους αθλητές. Και μην ξεχνάμε ότι η διοργάνωση δική μας θεωρείται open. Δηλαδή, δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες αθλητές, απευθύνεται σε χομπίστες, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο καλό. Δηλαδή, είναι να δώσουμε μια πρόσκληση, ας πούμε, για τους ερασιτέχνες αλλά και για τους επαγγελματίες. Καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες στον αγώνα αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να τρέξεις τη Φεδάμη. Ναι, οι αγώνες είναι καθαρά open, έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο οποιοσδήποτε αγαπάει το ποδήλατο και το τρέξιμο και θέλει δηλαδή να πάει να κάνει μια βόλτα. Δεν έχουμε θέσει χρονικά όρια στον αγώνα μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανείς, όλοι είναι δεκτοί.